Καλησπέρα. Όταν ξεκίνησα να βελτιώνω την κοινωνική και την ερωτική μου ζωή, ήμουν πραγματικά στα χαμένα. Δεν ήξερα τι είναι αυτό που πρέπει να κάνω και κυρίως πώς να το κάνω. Πιθανότατα, αν βρίσκεσαι και εσύ σε αυτή την ίδια φάση, σε προβληματίζει το ίδιο πράγμα. Σε αυτό το βίντεο, λοιπόν, θα σου δώσω 6 βήματα για το πώς μπορείς να γίνεις καλύτερο στο φλερτ. Πρώτο και βασικότερο, πρέπει να θέσεις κριτήρια για το ποιες είναι οι γυναίκες που σου αρέσουν. Αυτή τη στιγμή κάνε μια παύση τώρα το βίντεο, τώρα αυτή τη στιγμή, ή βγάλε ένα κομμάτι χαρτί ή βγάλε το κινητό σου και γράψε τουλάχιστον 10 χαρακτηριστικά που ψάχνεις σε μια γυναίκα. Είτε είναι πράγματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική της εμφάνιση, είτε είναι πράγματα που έχουν να κάνουν με την προσωπικότητά της ή με το στυλ της. Κάντο όμως τώρα, περιμένω. 2000 years later. Δεύτερο και πάρα πολύ βασικό. Κάντο. Βγες έξω, κοινωνικοποίησου. Γνώρισε κόσμο, γνώρισε γυναίκες, μίλα σε γυναίκες. Μην αρκείσαι μόνο στο να το φαντάζεσαι όλο αυτό το πράγμα και στο να το σκέφτεσαι και να κάνεις σχέδια για το πώς θα μπορούσε να είναι. Ούτε να κάθεσαι να αναλώνεσαι στο να το σκέφτεσαι θεωρητικά και να βλέπεις μόνο βίντεο ή να διαβάζεις πράγματα γι' αυτό. Σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό να μελετάς περιεχόμενο όπως αυτό που έχω εδώ στο κανάλι μου για να παίρνεις ιδέες, αλλά πρέπει όλα αυτά που θα μάθεις στη θεωρία να τα εφαρμόσεις στην πράξη. Το 50% είναι η θεωρία και το άλλο 50% είναι η πράξη. Τρίτον, μη συγκρίνεσαι και μη ζηλεύεις όσους είναι καλύτερα από σένα με τις γυναίκες. Πολλοί άντρες καταβάλλονται από τις ανασφάλειές τους και φτάνουν στο σημείο να ζηλεύουν και να κράζουν αυτούς που έχουν όσα αυτοί επιθυμούν. Είτε αυτό είναι γυναίκες, είτε είναι λεφτά, είτε είναι ένα ωραίο σώμα, είτε είναι επιτυχία. Αντίθετα, προσπάθησε να περιτριγυρίσεις τον εαυτό σου με άτομα τα οποία είναι καλύτερα από σένα, τις γυναίκες, και να μάθεις πράγματα από αυτούς, να τους ρωτήσεις και να ζητήσεις συμβουλές. Κατεδάφισε το εγώ σου. Γιατί το εγώ σου, το μόνο που έχει να σου προσφέρει είναι να σου δίνει ένα ψεύτικο αίσθημα καθησυχασμού και ασφάλειας και δεν σε βοηθάει καθόλου να εξελιχθείς. Τέταρτο, αποδέξου το επίπεδο στο οποίο βρίσκεσαι και μην θέτεις υψηλές προσδοκίες. Αν είσαι κάποιος ο οποίος δεν έχει εμπειρία με τις γυναίκες και δεν έχει επιτυχίες, μην θέτεις προσδοκία να βγεις έξω και να γνωρίσεις κάποιον και να κάνεις one night stand μαζί της. Αντιθέτως, εστίασε εκεί που πάσχεις. Αν δεν μπορείς να κοιτάξεις κάποια στα μάτια, να διατηρήσεις οπτική επαφή, εστίασε σε αυτό. Εστίασε στο να κοιτάς τις κοπέλες και να διατηρήσεις οπτική επαφή μαζί τους, χωρίς όμως να το παρακάνεις και να τις κάνεις να νιώθουν άβολα. Αν είσαι κάποιος ο οποίος δεν ξέρει πώς θα ξεκινήσει τη συζήτηση με μια κοπέλα, εστίασε σε αυτό. Χωρίς όμως να πιέζεις τον εαυτό σου να το πας στο ερωτικό, γιατί προφανώς δεν ξέρεις πώς θα το κάνεις. Παρεμπιπτόντως, θα πω σε μελλοντικό βίντεο πώς να ξεκινήσεις τη συζήτηση με μια κοπέλα και τι να της πεις. Σκέψου λίγο την όλη φάση της κοινωνικοποίησης και του φλερτ ως ένα μη, τον οποίο το γυμνάζεις και τον εξελίσσεις σταδιακά. Όπως όταν θα πας στο γυμναστήριο, αν πας και σηκώσεις πολλά κιλά, δεν θα καταφέρεις να σηκώσεις. Και όχι μόνο θα τραυματιστείς και θα απογοητευτείς, αλλά δεν θα θες να το ξανακάνεις αυτό το πράγμα. Θα σταματήσεις εκεί. Πέμπτο, μην κάνεις το λάθος να εγκαταλείπεις εύκολα την προσπάθεια. Πολλοί, όταν μιλάνε σε μια κοπέλα, σε ένα κλαμπ για παράδειγμα, φτάνουν στο σημείο που, επειδή δεν ξέρουν τι να τις πούν από ένα σημείο και μετά, να εγκαταλείπουν την προσπάθεια και να τις λένε ότι εντάξει, χάρηκα που σε γνώρισα, θα τα πούμε. Και δεν το συνεχίζουν όλο αυτό. Η μόνη περίπτωση στην οποία θα πρέπει να εγκαταλείψεις την προσπάθεια και να φύγεις από κάποιον που μιλάς είναι όταν η ίδια σου ζητήσει να φύγεις ή σου δείξει με τη συμπεριφορά της έντονα ότι την ενοχλείς και ότι δεν θέλει να σου μιλήσει. Ή αν σου γυρίσει την πλάτη ή αν σε αγνοήσει επιδεικτικά. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Επίσης, μην καθησυχάζεσαι με το γεγονός ότι κάποια θα σου δώσει το τηλέφωνό της ή το Facebook ή το Insta της για να νιώσεις μια ψεύτικη ικανοποίηση ότι, την έριξα. Αντίθετα, προσπάθησε να προχωρήσεις τα πράγματα, να τις μιλήσεις και να κανονίσετε να ξαναβρεθείτε και να βγείτε ραντεβού. Επίσης, σε μελλοντικό βίντεο θα αναφερθώ συγκεκριμένα στο θέμα του ραντεβού, τι πρέπει να πεις σε κάποια για να βγείτε ραντεβού και πώς να διαχειριστείς το όλο ραντεβού. Έκτον, απόλαυσε την όλη διαδικασία. Η κοινωνικοποίηση και το φλερτ είναι μια ευχάριστη δραστηριότητα. Και όπως όλα τα πράγματα, όλες οι δραστηριότητες στη ζωή, έχει αρχή, μέση και τέλος. Μην είναι κάτι το οποίο βλέπεις ως αυτό σκοπό για να πάρεις επιβεβαίωση και να νιώσεις καλύτερα με τον εαυτό σου μέσα από τη συναναστροφή με μια γυναίκα και το σεξ. Δες το ως εξής.
η όλη φάση αυτή είναι σαν να βλέπεις μια ταινία. Όπως όταν βλέπεις μια ταινία, θέλεις να δεις όλη την ταινία, να τη βιώσεις πλήρως, να δεις όλες τις σκηνές. Έτσι πρέπει να δεις και όλες τις σκηνές μέσα από την επαφή σου με μια γυναίκα. Μην προχωράς σκηνές και κοιτάς να φτάσεις από τη γνωριμία στο σεξ. Γιατί ουσιαστικά είναι σαν να μην έχεις δει την ταινία. Είναι σαν να μην έχεις δει τίποτα. Και σκέψου το εξής. Όταν δεν κινούνται όλα γύρω από το να ρίξεις κάποια εύκολα στο κρεβάτι, τότε απολαμβάνεις όχι μόνο την όλη διαδικασία, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα. Που είναι όντως να τη ρίξεις στο κρεβάτι και να κάνεις σεξ μαζί της και να το απολαύσεις. Θέλω πραγματικά να εφαρμόσεις όσα άκουσες αυτό το βίντεο και θέλω να μου πεις την άποψή σου, να μου πεις αν σε βοήθησαν. Στείλε μου μήνυμα είτε στο Facebook είτε στο Instagram, είτε κάνε σχόλιο εδώ πέρα στο YouTube και επίσης μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe και like. Και όπως πάντα θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.